τα λύκεια γενικά και επαγγελματικά. Τα γυμνάσια με ηλικιακές τάξεις για το νομό Δράμας είναι ο Νικηφόρος και το Παρανέστη και το μουσικό γυμνάσιο της πόλης μας, της Δράμας, με τις ηλικιακές μουσικές τάξεις είναι κλειστά, σύμφωνα με την εγκύκλιο της 29ης Ιανουαρίου. Αναρωτιούνται αρκετοί γιατί κλείσανε τα λύκεια στη Δράμα, που είναι μια καθαρή σχετικά περιοχή. Γιατί ήταν η απόφαση του Υπουργείου να ακολουθηθεί κοινή γραμμή για όλη την Ελλάδα. Τα γυμνάσια παραμένουν κλειστά, ανοιχτά, είναι διαζώσεις. Τα λύκεια ήδη από χθες ήταν έτοιμα, από χθες το απόγευμα που ενημερώθηκαν οι διευθυντές από μένα, μέσω τηλεφώνου φυσικά, ενημέρωσαν τους γονείς και τους συναδέλφους και σήμερα το πρωί ξεκίνησαν τηλεκπαίδευση. Mm-hmm. Υπήρξαν προβλήματα? Όχι σήμερα καθόλου. Και το λέω το σήμερα γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα φέρει το αύριο. Οπότε λοιπόν τα μαθήματα έγιναν κανονικά. Ναι, βέβαια. Βεβαίως έγιναν κανονικά. Τώρα, από την άλλη πλευρά, αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τις 16 Μαρτίου, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι όπως ανακοινώθηκε χθες. Mm-hmm. Πόσο επηρεάζει γενικώς την κατάσταση αυτό το άνοιξε κλείσε των σχολείων και για την ψυχολογία των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών, των γονέων, ανατρέπονται κάποια πράγματα? Γενικώς θα μου πείτε ότι προέχει δημόσια υγεία, αλλά όπως και να έχει είναι μια έτσι, δύσκολη κατάσταση. Είναι πράγματι πολύ δύσκολη. Το βιώνουμε όλοι. Δεν θα σας πω ότι είναι αγγελικά τα πράγματα και είναι αρμονικά πλασμένα. Είναι κάτι που βγαίνει από την κανονικότητα. Τα παιδιά, το έχω πει και άλλες φορές, πρέπει να έχουν ένα πλαίσιο, μια κανονικότητα. Αυτή η κανονικότητα διαταράσσεται, δηλαδή η διαζώσεις, η διδασκαλία αντικαθίσταται από την τηλεκπαίδευση. Όμως τελικά από πέρσι το Μάρτιο που ξεκίνησε, όχι βέβαια συστηματικά, αλλά είχε ξεκινήσει η τηλεκπαίδευση μέχρι τώρα, δυστυχώς ή ευτυχώς έχουν συνηθίσει και τα παιδιά και οι συνάδελφοι. Mm-hmm. Δυστυχώς το λέω γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα. Φυσικά, άλλο είναι να βλέπεις τον δάσκαλο, τον καθηγητή κατά πρόσωπο, να βλέπεις τους συμμαθητές, συμμαθήτριες να μιλάς, να γελάς και άλλο να ακούς μόνον. Mm-hmm. Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Και δεν υπάρχει άλλη λύση γιατί δυστυχώς εξακολουθούν τα πάρτι, εξακολουθούν οι βόλτες, εξακολουθούν οι μάσκες κάτω από το έξω, με τη μύτη έξω. Κάτω από το πηγούνι συνήθως εκεί. Ναι. Γιατί τα βλέπω. Εσείς τι λέτε, πόσο θα πάει αυτή η κατάσταση έτσι, θα χρειαστεί δηλαδή εκτιμάτε βλέποντας, ακούγοντας διάφορα πράγματα που εμείς ίσως δεν τα ακούμε στο εύρος γιατί δεν είναι και η αρμοδιότητά μας ενώ εσάς είναι η αρμοδιότητα ή η εκπαίδευση, θα πάνε καιρό? Η τηλεκπαίδευση εννοείται? Ναι, πέρα από τις 16 του μήνα θα διαμορφωθεί άλλο πλαίσιο? Μα αυτό εξαρτάται από μένα και από σένα και από τον διπλανό μου, αυτό εξαρτάται από όλους μας. Αν δεν βάλουμε μυαλό, να κρατήσουμε λίγο την όρεξή μας να βγούμε. Και όταν βγούμε, να βγούμε με τις μάσκες μας, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτε. Μάλιστα. Από μένα και από σένα εξαρτάται. Θα σας δώσω και μια πληροφορία για το μουσικό σχολείο, γιατί είναι πολύ χαρούμενη. Mm-hmm. Έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία της μόνωσης του κτίριου. Ναι. Και η συνεργασία των συνεργείων με τη διεύθυνση του σχολείου και με το σύλλογο είναι πάρα πολύ καλή, να σας το πω και αυτό. Mm-hmm. Γιατί το μουσικό σχολείο είχε θέμα με τη μόνωση, έσταζαν νερά και υπήρχε πρόβλημα. Εφόσον λοιπόν στέγνωσε ο συγκεκριμένος χώρος με το καλοριφέρ, με τη βοήθεια του καλοριφέρ, έχουν ξεκινήσει τις εργασίες.